Νέος θεσμός. Η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Αυτός ο θεσμός αφορά ουσιαστικά την προβολή των ετοιμάτων και τις διεκδικήσεις που υπάρχουν για τους νέους ανθρώπους, κυρίως τους ανθρώπους 15 έως 29 ετών. Και βεβαίως έχει αποφασιστεί από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Διαδίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, η Γενική Ένωση Δήμων και την ΕΕΤΑ, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ο στόχος του θεσμού βεβαίως είναι η προαγωγή της συμμετοχής των νέων στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή του κάθε τόπου. Και ταυτόχρονα η προβολή βεβαίως αυτής της διαδικασίας και του Δήμου σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι κλήθηκαν να υποβάλουν εγγύσεις και ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να διεκδικήσει για το 24 αυτόν τον τίτλο και η Λάρισα να είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2024. Μάλιστα, ο τίτλος της πρότασής μας είναι 50 συν 1 προτάσεις για νέους πολίτες. Ουσιαστικά, με τη συμμετοχή μας αυτή, έχουμε διαμορφώσει και προτείνουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο, να γίνει γνωστό προς όλους, το πρόγραμμά μας για την νεολαία. Ξεκίνησε από το 2014 μια δραστηριότητά μας που αφορά την πόλη που μαθαίνει, τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, την συμμετοχή του Δήμου σε διεθνή φόρα και συνεννοήσεις και συνυπογραφή πρωτοκόλων όπως έγινε με την UNICEF για το παιδί και βεβαίως με την UNESCO για την διαβίου μάθηση με το αντίστοιχο τμήμα της. Όλα αυτά διαμόρφωσαν πια ένα περιβάλλον το οποίο περιγράφοντας τις μέχρι τώρα εξελίξεις και τη δουλειά που έχουμε κάνει και βάζοντας νέους στόχους για τους νέους ανθρώπους, νομίζω ότι μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε τον τίτλο αυτό και να προβάλλουμε το Δήμο μας και τη δουλειά μας ακόμα περισσότερο. Πρόκειται για 7 Δήμους που θα διαγωνιστούν στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. Ο Δήμος Λαρισαίων είναι από τους Δήμους που έχουν κάνει μια σημαντική δουλειά και βεβαίως με την είδηση και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας αυτή του τη δουλειά την έχει πάει ακόμα πιο ψηλά. Έτσι λοιπόν θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε στην ομάδα εκείνων των Δήμων που θα προκληθούν ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να χαρούμε ακόμα έναν τίτλο για το Δήμο μας, για την πόλη μας, για τους νέους ανθρώπους της πόλης μας. Έχουμε τη στήριξη πολλών φορέων. 44 φορείς έγγραφα και με δήλωσή τους στηρίζουν την υποψηφιότητά μας αυτή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα αυτό. Με πρώτη και καλύτερη τη UNICEF. Είναι τεράστιο θέμα ένας διεθνής οργανισμός να στηρίζει την προσπάθεια μιας πόλης που διαγωνίζεται για αυτόν τον τίτλο. Φυσικά η περιφέρεια Θεσσαλίας και μια σειρά από οργανισμούς και φορείς της πόλης, σημαντικούς, οι οποίοι συντρέχουν και βοηθούν στην προσπάθεια αυτή για να αναδειχθούμε Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2024.